Ανάσα πιστεύω χρειάζεται και η Hell Zero Lag. Okay, οι Hell Zero Lag οι οποίοι έρχονται σε κάπως καλύτερη κατάσταση και με τις μεταγραφές τις οποίες έκαναν και θα μιλήσω για το συγκεκριμένο jungle matchup και να βρούμε πώς μπορεί να χτυπήσει και να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία η Hell Zero Lag. Με έναν παίχτη ο οποίος, αν μη τα λέω όπως μας είπε και ο ίδιος, μπορεί μηχανικά να μην είναι στο ιδανικό σημείο, αλλά από άποψη game knowledge, ο Hades πάρα πολύ καλή γνώση του παιχνιδιού και πώς να αναλύουμε ένα παιχνίδι. Έχει περάσει και από analyst, έχει περάσει και από assistant coach, μας έχει πει και ίδιος και τον έχουμε δει κιόλας και στο Greek Legends League. Είναι ένα σημείο που μπορεί να χτυπήσει το jungle ο Hades. Κοίτα, όταν μιλάμε για ένα jungle meta από τα tanks αρχίζουν και φεύγουν, το knowledge το οποίο μπορείς να παρέχεις καθ' όλη τη διάρκεια αρχίζει και χάνεται. Γιατί αν παίξεις bruiser versus bruiser, okay, θα μετρήσουν λίγο παραπάνω τα mechanics στο πώς θα παίξεις στο trade. Ο Palette παίζει πολύ επιθετικά και ο Hades έχει δείξει ότι δεν του αρέσει το επιθετικό παιχνίδι. Ή όταν το προτιμάει, δεν βγαίνει καλά για αυτόν. Ο Hades βολεύεται σε ένα πολύ πιο αργό παιχνίδι όπου οι laners του παίζουν, μπορούν να βγουν μπροστά και μετά κατευθύνει. Είναι πολύ πιο εύκολο να κατευθύνεις μια ομάδα που κερδίζει παρά να προσπαθήσεις και να βρεις λύσεις σε συνεχόμενα προβλήματα που έρχονται μέσα στο game. Άρα, αν οι laners του Hades καταφέρουν να κρατηθούν στο ύψος τους και δεν χάσουν από τον νωρίς, ο Hades μπορεί να πάρει αυτήν την ομάδα και να τους δείξει πώς να κερδίσουν. Αλλά αν αρχίσουν και πέφτουν τα ντόμινος, ο Palette είναι ο παίκτης που ξέρει να τα καταστρέφει όλα σιγά σιγά. Okay. Γενικότερα υπάρχουν πράγματα τα οποία με προβληματίζουν και για τη Hell Zero Lag, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τα σημεία τα οποία μπορούν να χτυπήσει η Hell Zero Lag, πρέπει να μιλήσουμε και για τα ίδια της τα τρωτά σημεία. Εγώ βλέπω ένα top lane το οποίο την τελευταία εβδομάδα δυστυχώς μου έδειξε μια μικρή αστάθεια, ενώ τον είχα γενικότερα αρκετά ψηλά τον ίνο και ακόμα θεωρώ πως έχει ταλέντο να δείξει. Απλά πρέπει να σταθεροποιηθεί λιγάκι κυρίως το champion pool του. Καλή πάσα, πάμε να δούμε και το δεύτερο draft της ημέρας. Μόνο σου την έβαλε την assist. Ναι. Καλό. Ευχαριστώ την παραγωγή. Δεν έκοψες κανέναν. Ακριβώς. Αν τον έκοψες, τον έκοψες. Αυτή τη φορά. Λοιπόν, βλέπω ένα mid lane το οποίο μόνο αυτός μπορεί να πάρει το παιχνίδι στα χέρια του. Smolder check, open, pick. Ναι, αλλά έχουμε ass. Χάθηκα το μεταξύ στις οθόνες γύρω μου, λέω ότι Smolder τι βλέπει. Τι βλέπω, είναι open. Είναι open το Smolder και δεν το προτίμησαν οι refuse. Δεν ξέρω γιατί να το έχουμε τόσο ψηλά όταν όπως είπαμε υπάρχουν. Γιατί ο Humble. Οκ, okay. Παίζει Καλίστα, παίζει Draven, παίζει Ash, παίζει Varus. Αν πάρει Smolder αντίον του, θα σε πιέσει λίγο στο λένε. Δηλαδή, τον έχουμε δει ότι αν θέλει να γίνει ακραίος, μπορεί να γίνει ακραίος. Εντάξει, είναι και flexpick βέβαια. Και για το mid το βλέπω πάρα πολύ. Αχ, αυτό το Aurelion Soul Band το βλέπω και είναι πολύ καλό. Ήταν πολύ καλό. Ήταν πολύ καλό. Έχω βάλει το Hero X στο Fantasy. Έπρεπε να κάνουμε μια οικονομία, νομίζω, Κώστα, το είπαμε κιόλας. Ήταν 10 πόντους. Τώρα βλέπεις 30 παπιτήρο, 20 Stormax και 25 high level. Δεν έχω, δεν βγαίνω. Δεν βγαίνουμε, ρε παιδί, δεν βγαίνουμε. Viego για τον χέντη στο blind. Για να δούμε την απάντηση του Wukong. Έχει φάει buff στο 14-3 σε αρκετά stats του. Να δούμε αν θα. Για το top set, νομίζω, είχαμε πει. Ναι, ότι κοίτα, Wukong Oriana. Μου αρέσει γιατί γίνεται. Η Νίκο είναι disabled δυστυχώς. Okay, οπότε αν υπήρχε θα σου έλεγα knock, Νίκο, κατευθείαν, δεν το σκέφτομαι καν, lock it, steal το. Και τον Okorian θα ακούγα, ο Nock είναι πολύ καλό μάτσα πάνω στον Viego. Μπορεί να φάει fear ενώ παίρνει το form, τον κερδίζει το 1v1. Αλλά ο Okorian κάνει κάτι παρόμοιο. Okay, τιμωρεί τα immobiles, σε κερδίζει το 1v1 λόγω του κλόνου, μπορεί να αποφύγει το stun του Viego, κάνει τον κλόνο, περνάει το WQ, πάρα πολύ damage. Θέλω να δω τι build θα πάει ο Palet, γιατί και εμένα μου αρέσει ο Okorian τελευταία. Νιώθω πως ανήκει στο meta, ειδικά στο competitive. Αλλά με μία Ακάλη πάνω σε Οριάννα, καλό. Αυτό είναι για το λάμπο. Πάρα πολύ καλό το Ακάλη πάνω στην Οριάννα και είναι και ένας από τους λόγους που πολλοί pro players έχουν φύγει λίγο μακριά από την Οριάννα. Υπάρχουν πολλά counter αυτή τη στιγμή στο meta, με την Ακάλη να είναι ένα από αυτό. Πιστεύω μετά το level 6 θα υπάρχει αυτό το kill pressure από τον Heroic. Το θέμα είναι θα το επιχειρήσει. Να θυμηθούμε ότι ήταν αυτός που έκανε το level 1 dive με Aurelion Soul. Νομίζω κοιτάει για τα solo kills. Απλά έτρεχε θεία πάνω του με Q. Ήταν ένα ωραίο highlight, να πάτε να το δείτε. Αλλά ναι, το point μου είναι ότι θέλει να σκοτώνει στο lane. Και μετά το level 6 το βλέπω πάρα πολύ εύκολο πάνω στον Freezy. Τη στιγμή που θα δουν τον Palette να κάνει το οτιδήποτε άλλο, είτε κάποιο objective, είτε να βρίσκεται κάπου αλλού στο map, θα κοιτάει να περνάει trades και να σκοτώσει τον αντίπαλό του. Επίσης, πάρα πολύ καλό σε us, δεν υπάρχει τρόπος να γίνει reveal. Τώρα η ερώτηση είναι, μήπως θέλεις την us support και να πάρεις κάποιο άλλο εντικάρι, γιατί δεν θα είναι καθόλου safe να πάρεις όμως. Δηλαδή, βλέπω τον Heroic εδώ να βγαίνει πάρα πολύ μπροστά, έχει πολύ εύκολο game για τώρα. Να βγει ο Heroic μπροστά, αλλά να βγει και ο Humble μπροστά. Δύσκολο. Και ταυτόχρονα. Την πίτα ολόκληρη. Είναι πολύ δύσκολο ταυτόχρονα. Και ξέρεις, μετά λούζει ανόρθως και χάνει.
Που έχω βάλει τρεις από την ανόρθωση. Καλά, εντάξει, τώρα εκεί μιλάμε για περίεργα σενάρια. Τώρα εγώ θέλω να δω το draft γιατί όλα κρίνονται από το τι θα πάρει εδώ η ομάδα Zero Luck. Mm-hmm. Λογικά περιμένουμε support, περιμένουμε κανένα Nautilus που έχουμε Karma. Δει πάρα πολλές φορές. Για το Zafir ειδικά είναι το πιο κλασικό του champion, το Nautilus διαχρονικά. Ναι. Επειδή είναι και ο Zafir, δεν ξέρω πώς θα το πάρουν. Αν μου αρέσει το Karma. Αν εδώ θέλουν να πάνε κάτι, ξέρεις, Pedal the Metal και πάνε αυτοί και πάρουν έναν όρο στο top lane και κάτι σαν έναν όρο στο top lane. Αλλά όχι, θα πάρουμε τηλεόραση. Σκέφτομαι κάποιο Draven Ass στο bot. Αλλά τώρα θα το πάρουν. Περίμενα στο bot να πάνε λίγο πιο ακραία με Draven Ass και απλά να πιέζουν συνέχεια, αλλά φοβούνται το hook. Τώρα κάνουν λίγο deny αυτό το hook που υπάρχει, αλλά ποιο είναι το θέμα μου. Όταν κάποιο παίζει Viego και το αντίπαλο support παίζει tank support, το lean το οποίο πεθαίνει για την ομάδα του, ο Viego χαμογελάει. Γιατί το Leona reset είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Το Leona και το Nautilus reset είναι ό,τι καλύτερο. Και το Wukong είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί απλά βγαίνει, πατά W, Epsilon Q, ulti και έχει ακόμα τα resistance από το W. Οκ. Okay. Το ακούω, αλλά. Είναι από τα καλύτερα reset. Ό,τι καλύτερο. Είναι από τα καλύτερα reset. Έχει πολύ καλύτερα reset. Μα εμένα μου αρέσει να παίρνω τα carry. Μα η Leona έρχεται για να πεθάνει στα χέρια σου. Σου λέει σκότωσέ με. Και είναι έτσι. Είναι πραγματικά αυτό ότι έχει απλά τα extra resistance. Τώρα από άποψη setup. Και ο Wukong είναι πάρα πολύ καλή επιλογή για να μπορέσει να φτάσει κάποιον. Η Οριάννα επίσης είναι αρκετά ok. Το Ash, μια χαρά και εκείνο γενικά. Οποιοδήποτε reset. Τα reset είναι καλά αυτή τη στιγμή για τον Viego. Απλά ο Κώστας το είπε από την άποψη του. Θα πάρεις τα επιπλέον resistance τα οποία θα μείνουν από την W της Leona. Γιατί όσο σε Viego. Η Leona πεθαίνει. Έχουμε δει Nautilus να βγαίνουν 0-8-13 σε πόσα games. Έχει 8 deaths. Η Leona είναι κάτι παρόμοιο. Θα βγει 0-7-12. Αλλά είναι 7 deaths που αυτά είναι 7 resets για κάποιο fight το οποίο θα παίξει. Και ο Kalmska έχει πέσει πάρα, πάρα πολύ πάντως. Στην αρχή είχε κάνει ένα πάρα πολύ δυναμικό ξεκίνημα με την Team Refuse. Και όσο περνάει ο καιρό, σαν να χάνει το synergy το οποίο έδειξε να έχει στην αρχή μαζί με τον Humble. Σαν ένα μικρό counter synergy το οποίο είχαμε δει. Με το Leon Ash δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια counter synergy, πάρα πολλά περιθώρια λάθους, γιατί το Ash από μόνο του έχει ένα καλό εργαλείο για engage, το οποίο λέγεται ulti, το οποίο χρησιμοποιείται και αργότερα. Το Leon είναι ένα πάρα πάρα πολύ straightforward champion, σου λέει ότι εντάξει, έχω Zenith Blade, έχω Q, έχω ulti, θα μπούμε. Δεν υπάρχει τρόπος να παίξεις ένα disengage style Leona, εντάξει, πέρα από το κλασικό, πετάω ulti και τρέχω μακριά. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω, είναι straightforward το τι πρέπει να γίνει για την Team Refuse. Πρέπει να κάνουν all-in, δεν υπάρχουν καλά περιθώρια για να παίξουν τον back and forth. All-in, dive στο botlane, το οποίο μπορώ να το δω άνετα. Και από εκεί και πέρα έχει η Zero Luck ελπίσει σε κάποιο reset του Viego. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το comfort pick του Zafir. Ο Nautilus πιστεύω θα δημιουργήσει μεγάλο θέμα και στον Freeze και στον Humble, που είναι τα δύο main carries. Γιατί άμα δεις, μόλις πεθάνουν αυτοί οι δύο, δεν υπάρχει damage για τη Refuse. Δηλαδή, ποιος θα κουβαλήσει, ο Palette. Πρέπει να έχει βγει πολύ μπροστά. Με Wukong για να πεις ότι θα γυρίσει το teamfight από μόνος του και θα κάνει το clean-up. Ξαναμένω στον Heroic, πιστεύω πως έχει πολύ ωραίο game εδώ πέρα. Δεν τον κάνει reveal τίποτα μέσα στο Shroud. Οπότε ούτε ψηλόν της άσε. Όχι. Αλλά, okay. Λοιπόν, το πώς το βλέπω το game. Έχουν πάρα πολύ away refuse. Οπότε το Shroud δεν ξέρω κατά πώς θα επηρεάσει, γιατί ο Wukong θα κάνει spin, βλέπει που είναι αντίπαλος. Ορνα away ulti, Leona away με το W, ακόμα και Zekes μπορεί να πάει για να κάνει reveal. Αλλά ο Wukong πιστεύω ότι μπορεί να κουβαλήσει. Αν βγει το combo, γιατί ο μόνος τρόπος να μην βγει είναι όντως ο Viego να κάνει το reset το καλό και να ξεκινήσει να κάνει takeover το fight. Αλλά εδώ, το σενάριο το οποίο θέλει να παίξει η Refuse, επειδή βλέπει ότι υπάρχει split push NAR, θέλει να ακυρώσει λίγο το split push του NAR, να φορσάρει τα teamfights και μόλις πηγαίνουν σε choke points, για παράδειγμα στον Baron, να έρχεται μια ulti Ornn από οπουδήποτε. Ornn μπορεί να μην είναι καν με την ομάδα. Και ο Hogong να κάνει WY με μπάλα Oriana, σε δικιά του ulti Oriana ulti και να κερδίζουν έτσι το fight. Δεν χρειάζεται να σκοτώσουν ένα-δύο άτομα, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Γιατί μετά η Ash έχει free game όσο δεν είναι πάνω τη η Akali. Είναι αυτό το win condition για την Refuse. Από την άλλη, Zero Luck πρέπει ο Νίνο να κερδίσει το site. Πρέπει ο Νίνο να βγάλει δύο items, να πετύει πίεση και να μην αφήνει τον Ornn να έχει καθαρές γωνίες για ulti. Okay. Κάτι το οποίο βλέπω και με προβληματίζει βέβαια είναι ότι το Ash το φτάνει τόσο εύκολα αν είσαι Ακάλι. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας χαρακτήρας από την Team Refuse που λέει ότι εγώ μπορώ σε αυτό το fight να θυσιάσω το engage μου και απλά να κάτσω βράχος δίπλα στην Ash για να μην τη φτάσει κανείς. Λίγο Wukong. Και αυτό με το θες γιατί είναι, είναι το δεύτερο μόνο AD damage σου. Ναι, έχεις δύο μπιφτέκια, δύο tanks και ένα Wukong. Μετά το damage σου θα είναι η Ash. Ναι. Πολύ κρίσιμο το early game. Άμα για κάποιο λόγο βγει μπροστά ο Hades ή ο Heroic μπορούν να κυριαρχήσουν μέχρι το mid game. Από την άλλη Kappa θα σκελάρει, θέλω να δω θα παίξει με το Lethality, θέλω να δω θα παίξει Hail of Blades ή Comet ή ακόμα και Lethal Tempo άμα θέλει να παίξει on hit. Απλά πιστεύω το Lethality στη στιγμή είναι το καλύτερο μέχρι να δεχτεί nerf στα επόμενα patch όπως και τα items του. Οπότε ας βλέπουμε βάρος όσο μπορούμε γιατί δεν το βλέπω και πολύ να παίζεται στα επόμενα δύο patch.
Αλλά για τώρα είναι πολύ καλό και βοηθάει εναντίον Ash. Η Ash έχει πολύ range, έχει αυτό το slow. Θες και εσύ να έχεις αυτό το range. Mm-hmm. Άμα την πετύχεις Chain of Corruption, πιστεύω πως είναι dead. Το θέμα είναι παίζεις cleanse εδώ πέρα αν είσαι ο Humble. Αν είσαι ο Humble. Έχεις μόνο το ulti τους, του Kaba και το Zafir. Ξέρεις με το Autotech. Ακριβώς επειδή έχεις μόνο ένα spell, ίσως είναι και η καλύτερη επιλογή να πας για το cleanse. Γιατί το μόνο που έχεις να φοβάσαι μέσα σε ένα teamfight είναι το ulti του Varus. Που άμα σε πιάσει το ulti του Varus μετά είσαι dead άμα δεν έχεις cleanse. Ναι, αλλά πώς θα σε πιάσει με το combo. Είναι αυτό που λέγαμε για το Smolder. Τι έπιασε τον Smolder. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εφόσον υπάρχουν τόσα πολλά άτομα και να κάτσουν μπροστά σου, θεωρητικά πάντα το Varus δεν πρέπει ποτέ να φτάσει την Ash. Ναι. Ποτέ. Ναι, τώρα ξαναλέω. Το θέμα είναι το Akali. Αυτό το Akali είναι. Με Ghost θα παίξει. Είναι τρομερό πικ εδώ πέρα το Akali. Exhaust. Για να έρχεται η Akali για την κάνει Exhaust και να τρέχει μετά. Όχι, εντάξει. Δεν είναι καν αρκετό. Περιμένει στο Shroud. Περιμένει μέσα στο Shroud. Ναι. Δεν έχει. Παίρνει reposition μέσα βέβαια. Έχει αρκετά δευτερόλεπτα όσο είναι active. Το Ghost θα σου βγάλει πιο πολύ value και στο lane phase. Μπορεί να κυνηγήσει κάπως τον Kaba και τον Zafir άμα γίνει το overstep. Ειδικά από τον Zafir. Αν ο Zafir κάνει ένα hook περίεργο και είτε δεν πετύχει και πετύχει τον τοίχο από πίσω, οπότε έρθει πάνω τους χωρίς να κάνει σωστό engage, πιστεύω δεν ξεφεύγει ποτέ. Το slow είναι πάρα πολύ. Και στακάροντας το lethal tempo, η Ash σιγά σιγά θα περνάει πάρα πολύ damage και στην τελική θα τον σκοτώσει αργά και σταθερά. Okay, έχω και την ενημέρωση για πάρα πολύ μικρά τεχνικά προβληματάκια. Θα περάσουμε στο game Lian συντόμως, οπότε. Κρατήστε γερά, δεν θα αργήσουμε πάρα πολύ. Okay. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για το Wukong που δεν έχουμε δει πολύ σε αυτό το patch. Νομίζω ότι το έπαιξε ο Revenge στο προηγούμενο patch, τώρα έχει δεχτεί κάποια buffs. Παρ' όλα αυτά τα buffs είναι πιο πολύ βασισμένα για το late game που ο Wukong ήταν ok στο late game, αλλά έχει λίγο παραπάνω range στο Q στην αρχή. Θέλω να δω με την build θα πάει ο Palet, γιατί παλιά πήγαινε στο κλασικό Sunderer μαζί με Sojin Black Cleaver, είχε πάρα πολύ cooldown, μπορούσε να σπαμάρει τα spell. Και Maxer's W δεύτερο, αυτό είναι το μεγαλύτερο πόνο. Τώρα δεν γίνεται. Τώρα είναι πολύ δύσκολο γιατί αν θες να πας Sundered Sky, έχει πάλι λίγο CDR και το δεύτερο item σε ποιο θα είναι. Θα πας Sundered Sky Cleaver, είναι κάτι που οι junglers μπορούν να πάνε σε αυτό το patch. Το Stride Breaker είναι ιδανικό πάνω στο Wukong. Το έχουμε δει ήδη στο LCS μια φορά, αλλά δίνει 0 CDR. Δεν μπορεί πάλι να πας με αυτό το build και. Είναι το μόνο που πραγματικά όταν παίζω ο Κόγκο που σκέφτομαι. Τι μπορώ να πάω, γιατί υπάρχει Trinity Force, Sunder Sky, Sojin. Το Trinity δεν θεωρώ ότι είναι καλό για ένα jungle Wukong. Είναι ακριβό, είναι πολύ ακριβό. Ακριβώς αυτό, χάνεις το spike σου πάρα πολύ νωρίς. Λογικά θα δούμε Sunder Sky, σε Cleaver. Cleaver, Sojin, Sterax, κάτι παρόμοιο. Αυτό δεν είχε παίξει και ο Revenge στο προηγούμενο patch βέβαια, στο παιχνίδι το οποίο καταφέραν να κερδίσουν οι. Τότε Mythic, τώρα Team Legion. Είχε παίξει Sunder Sky, δεν θυμάμαι αν έβγαλε Sojin Cleaver μετά ή πήγε κατευθείαν για Sterax. Νομίζω ότι ήταν το Cleaver. Ήταν Sunder Sky σε Cleaver σε Sterax, το οποίο ήταν. Είναι καλό, είναι πολύ δυνατό. Ήταν fair enough. Έχεις και το Tenacity από το Sterax πια που είναι τρομερό stat, γιατί δεν χρειάζεται να αποπάρει για να πάρει Tenacity όπως παλιά. Ακριβώς. Το Sterax γενικότερα είναι ένα item το οποίο ανεβαίνει αρκετά δυνατά σε κάτι τέτοια junglers. Βέβαια, εγώ δεν βλέπω πάρα πολλά διαφορετικά junglers να το κάνουν use. Δηλαδή, τώρα μέχρι και το Wukong. Μου φαίνεται περίεργο που βλέπουμε το Wukong στο jungle αυτή τη στιγμή. Χωρίς το Wukong να είναι κακό champion, έτσι. Θα το δούμε πώς είναι, γιατί μόλις έφαγε και τα buffs. Εμένα μου αρέσει και το Sterax δεύτερο. Σε αυτό το game βλέπω και το Mou δεύτερο, αν δεν φύγει κάπως μπροστά το bot lane. Άμα έχουμε μόνο τον Heroic με την Akali του δηλαδή μπροστά, εγώ θα βλέπα και ένα Mou δεύτερο να σταματήσει αυτό το one shot που έρχεται από την Akali. Είναι το target όμως ο Wukong, όντας μια Akali. Γιατί με το που κάνει jump σίγουρα το μια επιλογή. Γιατί θα είναι και μπροστά ο Wukong και σκέφτεσαι θα βαρέσω τον Wukong ή το support, ας πούμε. Εντάξει, ή τον Ornn. Έχει πάλι τον ανεμοστρόβιλο, κάτι το οποίο δεν αναφέραμε. Ότι με το που κάνει το engage, το perfect execution η Akali, ακόμα και το shuriken flip, έχει το ulti για να την κόψει κατευθείαν. Κοίτα, υπάρχει και ένα άλλο. Μπορώ να πω λίγο πιο ακραίο play. Okay. Πάμε. Γιατί. Μα αρέσουν αυτά. Είσαι Wukong. Ναι. Για να κάνει engage, κάνει W όταν είσαι δίπλα στην Ash και μπαίνει μέσα στο teamfight. Και όταν κάνεις ulti, ο κυκλώνος σου γίνεται πάνω από τον κλώνο. Ναι. Πάμε να δούμε αν θα γίνει αυτό. Πάμε στο game. Με κόβει. Για κάποιο λόγο το ήξερα. Εκεί που μαγειρεύω. Λέω, ήμουνα σίγουρος αλλά, ότι θα γίνει αυτό. Αλλά πες μας. Σκέψτε το. Κάνεις κλώνο μπροστά από την Ash και μπαίνεις μέσα στο fight. Η Akali θέλει να πάει στην Ash και επειδή έχεις κάνει ulti, ο κλώνος σου κάνει knock από την Akali. Επειδή είναι μπροστά στην Ash, η Ash τρώει πύλα από τον κλώνο σου. Κρατάει δύο δεύτερα ο κλώνος εκεί κοντά. Κάπου οπότε εκεί. Έχεις χρόνο μέχρι η Akali να βρει το. Γιατί αν δεν μπει κατευθείαν, ο Wukong έχει κάνει το engage πρακτικά και παίζει το fight από την άλλη πλευρά. Θα μπει όμως έτσι απλά η Akali ενώ βλέπει έναν Wukong εκεί πέρα. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει το game. Για τώρα, Heroic έχει το game στα χέρια του. Παίζει και με ένα πολύ ωραίο skin, το Prestige, το KDA. Παίζει με ένα πολύ ωραίο skin, παιδιά. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Νομίζω είναι και κάποιο buffed version με αυτό το mauve μαλλί. Το all out.
Prestige GDA All Out 2023. Αυτό που δεν χωράει στην οθόνη όταν γίνεται loading screen και τα γράμματα μικραίνουν. Τι άλλο βλέπουμε. Τελικά ο Humble παίζει με το Cleanse. Θα κάνει το respect στα Change of Corruption και για το Flash Autodack, ας πούμε, του Zafir, που είναι πολύ deadly και δεν υπάρχει ιδιαίτερο counterplay πάνω σε αυτό. Dunkey παίζει με Unsealed Spellbook, ένα rune το οποίο έχουμε να δούμε πάρα πολύ καιρό γενικότερα. Ξέρω να το έχουμε δει σε κάποιο τσάμιν στο Season 14. Το είδαμε TF σε κάποιο game πρόσφατα, αλλά σου λέει το Grasp δεν μπορώ να το προκάρω, το Aftershock μπορεί να μην βγάλει value. Γιατί να μην είμαι πλάκα-πλάκα αυτός που έχει το Exhaust? Δηλαδή μπορεί να πάρει Exhaust μέσα στο fight και μόλις δει να κάνει να μπαίνει, να είναι αυτός που το αγοράζει δευτερόλεπτα και το AD carry του για να παίξει το kite, ακόμα και το Shroud να έρθει. Άρα κάτι που πρέπει να κρατάμε για να βλέπουμε τι Summoner διαλέγει ο Dunkey στο παιχνίδι. Ο Dunkey θεωρητικά δεν θα πάει για κάποιο Ignite, γιατί πολλές φορές βλέπουμε TP με Unsealed Spellbook και μετά παίρνεις κάποιο Ignite για να έχεις το lane pressure και όταν χρειαστεί να το πατήσεις και να αλλάξεις πάλι σε Teleport, να κάνεις το recall TP σου. Από την άλλη, έχουμε τον Ian ο οποίος παίζει με το Fleet. Δεν ξέρω αν γενικότερα παίζουν κάποιο Conqueror ή πάνε μόνο Fleet. Έχω πολύ καιρό να δω αυτό το matchup, είναι αλήθεια. Να δούμε πώς θα πάει. Γενικότερα βλέπουμε και τα δύο Champion. Απλά όντως δεν τα βλέπουμε πολύ αντιμέτωπα. Γιατί κυριαρχεί ο Aatrox και ο Cassante στα περισσότερα games. Οι δύο junglers έχουν ξεκινήσει αντίθετα. Με το Red Buff να είναι ο στόχος. Βασικά κάνουν ακριβώς το ίδιο clear, έτσι. Κάνανε Raptor σε Krags και μετά σε Red Buff. Ναι. Καταλήγοντας προς τον blue side του. Εδώ αν είσαι ο Palette, επειδή βλέπουμε τον bot ότι κάπως μπορεί να πουσάρει, δεν μπορείς να πας για το invade. Η Akali είναι εκτός, δεν μπορεί να ακολουθήσει. Η Ash μπορεί να κάνει πράγματα. Ναι, δέχεται πάρα πολύ damage εδώ Heroic και έχουμε ένα pause, λες απλά να λαγκαρέ. Δεν ξέρω, Heroic εδώ πέρα δεν ξέρω γιατί είναι τόσο low HP στο level 2, δεν θα έπρεπε. Σίγουρα θα δεχτεί κάποιο poke, αλλά όχι σε τέτοιο σημείο, γιατί είδα ότι έχει ξεκινήσει και Doran Shield. Πρέπει να έχει κάνει αρκετά λάθη. Ξέρεις γιατί, οπότε καστάρεις το Heroic. Κάτι γίνεται, μία βγάζει TR στη Syndra, μία παίρνει Aurelion Sol και Daivari level 1, την άλλη είναι μισό HP. Είναι σαν 50-50. Δουλεύουν ή όχι. 50-50. Εντάξει, μ' αρέσει σαν παίκτη ο Heroic. Απλά είδα κάποια σχόλια παρακολουθώντας το replay από την προηγούμενη μετάδοση ότι άμα του μπανάρει Aurelion Sol, έλεγαν οι περισσότεροι ότι είναι done. Γιατί τις τελευταίες δύο εβδομάδες το solo και παίζει μόνο Aurelion Sol. Μόνο Sol. Ναι, έτσι είπαν. Δεν το έχω τσεκάρει. Δεν είμαι 1000% σίγουρος. Οι chatters. Αλλά. Και πάντω ζήρω λαγκά να ακούτε για positional coach Λάμποκοπ θα το έκανε. Positional coach. Εδώ έχει ρόλο δεν πάμε τι. Τι τα δύο μας, δεν θα το επιτρέψουμε. Πώς θα γίνει αυτό. Positional, δεν χρειάζεται να είσαι εκεί. Στα games. Δηλαδή, για εξήγησέ το μου λίγο παραπάνω. Positional coach είναι ο coach που έχει μια ομάδα για ένα συγκεκριμένο ρόλο. Κάθεσαι και κάνεις one-on-one μόνο με έναν παίκτη για να του δείξεις το ρόλο. Οκ. Okay. Εντάξει, κοίτα, ο Heroic είναι ένας παίκτης που έχει περάσει και εμένα master και τέτοια. Ναι, αλλά ήταν καλή πάσα να μιλήσουμε για positional coaches. Ισχύει. Να δούμε όμως το mid πώς θα δέχεται το poke. Πολύ καλή δουλειά από το Freeze. Okay. Απ' τη μία έχει μείνει out of mana ο Freeze. Που μπορεί κάπως να βγάλει value Heroic από αυτό, παίζοντας με το Dorant Shield, όσο πιο low είναι, τόσο πιο πολύ χιλάρει. Και όλα θα μένει σε αυτό το half HP range. Το θέμα είναι ο Freeze, κατά πόσο θα έχει mana να ανταπεξέλθει. Παίζει με Μπισκότα, κάτι το οποίο τον βολεύει, εφόσον θέλει να ποκάρει, και παίζει και με αέρια από ό,τι βλέπω. Λογικά με Scorch από τα runes του, γι' αυτό και ο Heroic έχει δεχτεί τόση πίεση. Αλλά και πάλι λίγο ακατανόητο το να έχει μείνει τόσο low σε HP. Το πήγε πολύ aggressive από νωρίς. Βλέπουμε ότι σέβεται πάρα πολύ τον bot της Refuse εδώ. Επειδή ο Palette παίζει το upside, ξέρει πως ο Hades πρέπει να είναι εκεί κοντά. Δεν θέλουν να φάνε το hook πάνω στη stun από Viego και να πληρώσουν με ένα first blood. Γιατί είπαμε, ο Viego είναι ένας βασικός κορμός του ότι αν σνομπολάρει, μετά τα resets έρχονται πολύ πιο εύκολα και έχει team το οποίο μπορεί να προσφέρει αυτά τα resets. Όσο από τον Palette είναι από τους λίγους junglers που παίζουν το upside στο early game. Και δεν μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει αυτό, γιατί έχεις πιο safe farm όσο φρίζει κάνει το δικό του flash. Το φεύγει! Κύριε και σκοτώνει τον Heroic! Κύριε Heroic, θα ενδιαφερόσασταν για positional coach Λάμποκοπ. Τελικά τώρα που το σκέφτομαι λέει, θα μπορούσα. Η αλήθεια είναι ότι έχει παίξει κάκιστα το matchup, καλός ή κακός. Δεν ξέρω πώς γίνεται καν αυτό. Να πεθάνεις από Ριάννα τόσο νωρίς. Μετά το μεγάλο wave που είχε κρασάρει ο Freeze, περίμενα να το καθαρίσει και να κάνει recall TP. Κάτι το οποίο δεν έκανε, έμεινε για άλλο ένα wave αρκετά greedy. Δηλαδή το να μείνεις even ή ας πούμε 5 CS πίσω από την Ριάννα είναι εντελώς κομπλέ, γιατί αυτή τη διαφορά θα την καλύψεις κατευθείαν μόλις πας level 6. Γιατί μετά η Ριάννα είναι αυτή η οποία θα χάσει κάποιες CS επειδή δεν μπορεί να ανέβει. Γιατί θα πηδήξεις πάνω της και θα την σκοτώσεις. Okay. Δεν καταλαβαίνω γιατί πεθαίνει για τα CS. Ναι, είναι 29 CS από την αντίπαλη όχθη 22. Αλλά first blood. Για τον mid lane, it's refuse. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Όταν είδε ο Λάμπο το Heroic να έχει 10 HP, έκανε. Α. Και ήταν αυτό το απογοήτευση. Ναι, ήταν το. Δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου.
Η αλήθεια είναι. Εντάξει. Happens, κοίτα, είναι πολύ καλά το Ασίε όμω. Το recall τον βοήθησε. Πρέπει απλά να κρατήσει τώρα το tempo και να μην ξαναπεθάνει. Αλλά δεν έχει flash, οπότε ένα κακό step μπορεί να του κοστίσει πολλά παραπάνω. Με τον Freezy να παίζει αυτό το scaling game, να έχει το TR. Όταν κλείσει αυτό το TR στο game που βλέπουμε, η ασπίδα βοηθάει. Νιώθω πω είναι όντω score αντικείμενο για να μην πεθαίνει κατευθείαν. Μυρίζει 40 λεπτό game εδώ πέρα. Βλέπω ήδη 2 καλ. Να δούμε αν ο Ζαφίρ θα πιάσει τον παλέτο. Όχι, τον αφήνει. Καλ για τον Νίνο στο recall του και καλ για τον Κάμπα. Από την μία, από την άλλη, TR για την Οριάννα. Okay. Όλα φωνάζουν late game. Πρώτο δράκο όμω, Hextech, ο οποίο φωνάζει πολύ early game pressure για την ομάδα τη Hell Zero Lag. Level 6 για τον Freezy. Δεν το έχει ακόμα χειρό, μόλι το πήρε βασικά. Yeah. Αλλά δεν θα γίνει κάποιο contest. Δεν θα γίνει. Εδώ πάλι όταν πάρει το World παίρνει και level 5, αν δεν κάνω λάθο. Τονικά η Zero Lag. Κοιτάει τον Δράκο στα μάτια, μπορεί να μπει με κάποιο περίεργο W, αλλά πιάνει το hook τώρα πάνω στον Ballet που αυτό θέλει να πάρει το Δράκο. Με ένα καλό Q θα μπορούσε να πάρει το objective και το κάνει. Αρθένει τη ζωή του στην πορεία και ένα kill στον Χιρόι που κάνει το δικό του jumper πάνω στον Humble. Ο Hades ενδυμένο Μαϊμού και θέλει να πάει πάνω στον Calm Sky που κάνει το δικό του flash πάνω σε ένα hook. Και ο Ζαφίρ θα πάρει τα credits. Δράκος για 2 kill και μπορεί και λίγο ακόμα. Δεν ξέρω τι σκέφτεται η Refuse εδώ πέρα. Θα πω τυχερή που πήρανε το Smite. Γιατί ήταν 50-50. Δηλαδή, ναι. γιατί τόσο ρίσκο. Είναι αυτό που έλεγα ότι ο Palette θέλει να παίξει aggressive στην αρχή και άμα δεν βγει απλά η Refuse καταραίει. Με ένα 0-2 week εδώ πέρα δείχνει τις αδυναμίες της η Refuse. Και πάλι θα πω τυχερή που κατάφερε τουλάχιστον να πάρει τον Δράκο. Ο Palette πραγματικά τα έδωσε όλα για να μπει ναι, μέσα ναι. στο πίνακα να πάρει τον Δράκο. Λες και ήταν soul. Είναι ότι έφαγε το hook. Τρία stacks στο Dark Shield του Heroic. Τώρα δεν μπορεί νομίζω να γίνει λάθος και να ξαναπεθάνει στο lane. Ειδικά με τον Freezy να παίζει TR. Δεν υπάρχει το damage για να πεθάνει αυτή τη στιγμή ο Heroic. Ο Palette θέλει objective να πατήσει. Objective game. Objective game. Θα πάρει τον πρώτο σύντεκνο. Δεν πέφτει. Αυτό αν είναι HP δεν πεθαίνει. Και πολλοί μπερδεύονται και απλά πάνε να φύγουν στο NHP. Με το Jungle Pet πέφτει όμως, όχι. Όχι. Επειδή το Jungle Pet δεν σκοτώνει στο NHP. Δηλαδή άμα το αφήσει. Ένα HP. Θα μείνει. Αλλά ταυτόχρονα βαρά το διπλανό. Με το AOE damage από το Jungle Pet δεν πεθαίνει. Όχι, πρέπει να το βαρέσει. Οκ. Είναι περίεργο. Δεν θυμάμαι 3. Γιατί είχε γίνει αυτό. Θυμάμαι ότι είχε γίνει παλιά ότι αν πήγε να δώσει κάποιο buff, το Jungle Pet το έκλεβε. Οπότε έκανε το Jungle Pet να μην σκοτώνει το στο ένα HP. Νομίζω, ναι, αλλά έχει αλλάξει αυτό με τον buff. Οπότε μπορεί η Riot να είναι καιρό να αλλάξουμε και αυτό την interaction. Εντάξει, μικρή διαφορά. Ένα extra auto attack. Βέβαια πολύ συχνά τα objective μένουν με ένα HP. Συγκεκριμένα με ένα, δηλαδή δεν βλέπεις πολλές φορές να μένουν 3 HP, 4 HP, μένουν με ένα πάντα. Hades στο level 6 του, ενώ έχουμε και τους τελικούς, να το σχολιάσουμε και αυτό. Παιδιά, προμηθευτείτε τα εισιτήρια, θα είμαστε έχουμε όλοι εκεί. Έχουμε LAN! Έχουμε LAN, επιτέλους, μετά το τελευταίο Spring. Οπότε, να είστε εκεί, στο Floyd, 12 Απριλίου, θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Για τώρα υπάρχει και μια μικρή προσφορά νομίζω στα εισιτήρια. Τα early bird. Τα early bird. Να τα τσεκάρετε για να βγει και πιο οικονομικό. Λοιπόν. Εσά σκέφτεται. Πίσω στο παιχνίδι. Ζαφίρ και Κάμπα έχουν κάνει μια decent δουλειά στο να κρατήσουν τον Humble στο να μην βγει πολύ μπροστά στο lane. Έχοντας βγει και μπροστά στα CS. Βέβαια το freeze είναι αρκετά καλό. Βέβαια δεν το κρατάει για τώρα ναι, Humble, ναι. Το χαλάνε. Θα το γυρίσουν σε slopes υπέρ του και θα κοιτάξουν για κάποιο είτε temporary set. Αν και βλέπω ότι έχουν κάνει reset πρόσφατα, δεν νομίζω να κοιτάξουν για reset. Είτε για deep vision, Δράκος δεν υπάρχει. Να προσέχουν λίγο με αυτό το wave, γιατί άμα το κρατήσει εδώ ο Κάμπα και ο Ζαφίρ, μπορεί να κατέβει μετά ο Hades, μετά τον blue του. Ναι, είναι πολλά που δεν καταλαβαίνω, γιατί ο Palet γενικά δεν παίζει πολύ με τον bot του. Δεν υπάρχει synergy, δεν επικοινωνούν όντως αρκετά καλά, γιατί με το wave να είναι έτσι, ο Palet θα πρέπει να είναι ήδη στο bot για να βάζει deep vision. Έρχεται ένα camp πιο αργά. Και θα μπορούσαν τώρα να πάνε όλοι μαζί για να ψάξουν κάτι. Αλλά βλέπουμε κιόλας ότι ο Hades έχει το level 7 και θα κάψει το ult, θα πάρει 2 ultimates τώρα. Ούτε arrow, ούτε solar flare. Ούτε solar flare. Πολύ καλό το heartbound από τον Hades. Θα ξεφύγει από όλα τα engage. Κοιτώντας λίγο το item, έχω κάποιες απορίες. Μίλα μου. Να πω πάλι για το Heroic που πηγαίνει. Όχι. Πώς λέγεται, Riftmaker. Δεν είναι κακό το build. Το έχω παίξει στο Riftmaker και το έπαιζα και παλιά που ήταν μετά, πριν αλλάξουν όλα τα items. Αλλά αυτό το κάνεις όταν οι αντίπαλοι έχουν πολύ burst. Γιατί σου δίνει λίγο παραπάνω HP το Riftmaker και θέλεις να παίζεις κυρίως με Conqueror. By the way, δηλαδή τώρα που βλέπω και Fleet, κάτι δεν μου κολλάει εκεί πέρα. Θα περίμενα το πιο aggressive setup, βλέποντας ότι δεν υπάρχει κάτι να το κάνει reveal μέσα στο Shroud. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο burst από την αντίπαλη ομάδα με την Ash να είναι ό,τι πιο DPS υπάρχει. Οπότε θα περίμενα κάτι πιο aggressive. Βέβαια και πάλι μπορεί να κάνει τη δουλειά του, αλλά άμα κάποια στιγμή κάποιος ζήσει ένα HP από αυτό το engage του Heroic, εγώ εκεί θα τον πλήμαρω. Εγώ λέει θα μιλήσω τότε.
και δεν μας το λέει κανείς. Μπορεί και να το πληρώσει, μπορεί και όχι. Μπορεί να του βγει και σε καλό, να ξεφύγει με ένα HP. Με αυτό το έξτρα 300 που θα μαζέψει από το Riftmaker. Το βλέπουμε. Τώρα το θέμα είναι τι θα πάει μετά το Riftmaker. Θα το δούμε μετά το pause. Θα το δούμε σε λίγο. Οπότε, stay tuned. Έχουμε ακόμα, βλέπουμε ότι γενικά γίνονται μερικά pause, υπάρχουν μερικά τεχνικά προβλήματα, θα λυθούν. Το game είναι πάρα πολύ αργό παρόλα αυτά. Και οι δύο ομάδες, αν δεν είχαμε το fight στο Δράκο και απλά έλεγε ο Palette, «Ω, πάω να πάρω τα Voids για να κάνουμε trade», δεν θα είχαμε. Θα είχαμε μόνο το first blood το οποίο είχε γίνει και ο ρυθμός του παιχνιδιού έχει πέσει. Θα πάμε στα teamfights. Αναγκαστικά πάμε teamfights με το πώς παίζεται το game. Εκτός και αν γίνει αυτό το split push πλάνο που λέγαμε, αλλά το πλέον έχουμε δει ένα λεπτό συνολικά στο παιχνίδι. Split push, προσπαθώ να θυμηθώ. Σύντεγνος πήρε ο Palette. Ναι. Υπάρχουν τρία void grabs λοιπόν για τη refuse. Ίσως θα μπορούσαν να παίξουν με αυτό το πλάνο, βέβαια από την split άλλη. Split να παίξει ο Νάρνο. Ναι, αυτό πήγα να πω. Ότι από την άλλη είναι ο Νάρ που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει πολύ καλά. Οπότε θα είναι ένα περίεργο game. Εγώ είπα ότι πάμε για αυτό το late game, βλέποντας δύο Καλ, βλέποντας Οριάννα με TR. Θέλουν να σκέιλάρουν σιγά σιγά. Βέβαια, εντάξει, το Oriana TR πλέον έχει γίνει λίγο standard. Γιατί από τότε που βάλανε το Lost Chapter μέσα στο Archangels, δεν μπορείς να πας, ας πούμε, και TR item, αλλά και κάποιο Ludens που πήγαινε παλιά. Τώρα κάπως δεν κολλάνε, είναι too much mana. Δεν χρειάζεσαι τόσο πολύ. Οπότε, ναι, πηγαίνουν πρώτο item το Archangels για το Shield περισσότερο, να επιβιώνει και το All In τη Ακάλη. Έχει ένα καλό game of Freeze. Μέχρι τώρα περιμένουμε να δούμε πάρα πολλά, γιατί στο τέλος θα φανεί ποιος θα πατήσει καλύτερα τα κουμπιά του. Από τη μία έχεις Chain of Corruption, έχεις τον Nautilus να πιάνει κόσμο και τον Viego να ψάχνει. Είδαμε και πριν ότι όλο το fight πήγε όπως πήγε επειδή πέθανε ο Wukong, ο Viego πήρε reset και μετά μπόρεσε να κυνηγήσει και μέσα από τους τοίχους για να πάρουν ένα ακόμα έξτρα. Mm-hmm. Άρα εκεί έρχεται μετά η ερώτηση. Μήπως τελικά το focus δεν είναι η Ακάλη, γιατί αν ο Viego ξεφύγει με το reset, είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος να σκοτώνουμε πριν πάρει το reset. Νομίζω πως πρέπει να παίξουν αντίστροφα από το πώς θέλει να παίξει η Herzirog, η οποία είναι first target composition για να πάρει αυτό το reset ο Viego, και απλά να μην αφήσουν αυτόν που είναι μπροστά να πεθάνει, να τον πιλάρουν όλοι, ακόμα και αν είναι ο Dunk αυτός, για να μην πάρει το reset ο Viego και να κάνουν μετά όντως target τον Hades, ενώ τα trades έρχονται από τον Heroic. Πολύ ωραία. Όσο κατεβαίνει το HP της Oriana, είναι σίγουρα worth για την Akali, ακόμα και να ανταλλάσσουν HP, την βολεύει. Όπως και γίνεται εδώ, Dunk στο top lane, είπαμε δεν έχουμε σχολιάσει πάρα πολύ. Είναι σχετικά even, είναι περίπου 10 CS πίσω. Ναι. Καλά περνάει. 10 CS πίσω, αρκετά καλά. Αλλά είναι όρ, είναι team fight, god. Είναι, υπάρχει και Καλ από τον Νίνο, ο οποίος θα κάρεται σε δύο waves. Θα δούμε γιατί σιγά σιγά θα πάρουν φωτιά τα πράγματα. Ένα πολύ low score παιχνίδι για αυτό που περιμέναμε. Με ομάδα που έχει Palette μέσα, λέγαμε παίζει πάρα πολύ aggressive. Και όντως τα μόνα kill που έχουν γίνει είναι γύρω από αυτόν. Αλλά δεν έχει βγει και πολύ καλά για τη refuse το ολοπλάνο. Είναι αυτή τη στιγμή 1400 gold πίσω. Έχουν τον Draco τουλάχιστον. Ναι, περπατούσαν λίγο σε βίσμα εδώ πέρα. Όλοι οι refuse. Γενικά η Zero έχει κάνει πολύ καλή δουλειά με το να καλύψει όλα τα choke points με ward. Και βλέπουμε ένα εδώ, ένα πάνω, ένα στο try που ήταν η Λεώνα. Του έχουν δει όλου. Και εδώ Palette. Πάλι μέσα στο. Πολύ σε W. Έχει το flash του. Πρέπει να παίξει το fight εδώ πέρα με αυτό που έχουν κάνει. Βέβαια ο Heroic κάνει ένα ακόμα μεγαλύτερο int και πιάνεται, του κάνουν όλα τα κουμπιά πάνω στο κεφάλι. Αυτό θέλει να φύγει, αλλά πεθαίνει από τον Freeze. Και η Ακάλη δεν είχε λόγο να είναι εκεί. Η Ακάλη με έχει απογοητεύσει σήμερα. Καλό ή κακό. Χάνει τα Dark Shield Stacks, χάνει όλο το lead. Ο Palette παίρνει δεύτερο δράκο και η Refuse είναι πίσω στο παιχνίδι. Και α είναι πίσω 1000 gold. Έχουν δύο δράκου και. Θέλω να σκεφτώ αν κάνουν outscale. Τη μία υπάρχει όρνη. Έχουν τρελό teamfight. Έχουν καλύτερο teamfight, ναι, αλλά και δεν. Καλύτερο teamfight, αλλά νομίζω κάνουν και outscale. Οκ. Okay. Το As θέλω να δω πώς θα πάει. Γιατί το As είναι ένα champion όπου αν βγει μπροστά, ζητάει πολύ προσοχή από τους αντιπάλους. Βέβαια ο Kaba είναι ότι πηγαίνει on hit. Ναι, άρα σημαίνει ότι πρέπει να παίζει μπροστά στον αντίπαλο με ένα short range AD carry, ενώ υπάρχει όρνη Wukong. Άρα εδώ πέρα πρέπει να βγάλει λίγο παραπάνω mechanics, να αποφύγει με το flash του κάποια πολύ μεγάλα κουμπιά για να μπορέσει να βγάλει αυτά τα hits. Borg στον Varus, μετά κάποιο Silbo λογικά και Rageblade. Rageblade, Terminus και Tank Item που μπορούσε. Και το Terminus θα έχετε και ένα ωραίο buff στα επόμενα patch. Ναι. Να δούμε το επόμενο objective. Εδώ η Hell θέλει να ματσάρει τα τρία Void Grabs που πήρε νωρίτερα ο Palette. Απ' την άλλη ο Palette δεν βλέπω να τα αφήνει. Έρχεται η ομάδα. Είναι 5. Ο Dunk έχει το ulti του, μπορεί να το ανοίξει. Σίγουρα θα πάρει ένα Hell Zero, αλλά το θέμα είναι άμα θα πάρει τα άλλα δύο refuse. Έρχεται το ulti, μπαίνει μέσα ο Palette, κάνει το δικό του ulti μια φορά και πιάνουν σιγά σιγά τον Hades που κάνει το δικό του flash. Γυρνάνε στο Zafir, αυτό πεθαίνει από τον Gallant Sky, όσο Kaba κάνει το δικό του flash για να φύγει εκτός fight. Και έχουν πάρει ένα, δεν μπορούν να κάνουν deny αυτό. Οπότε 5 σύντεχνοι στη refuse και είναι αυτό το team fight που λέγαμε ότι αν σε πιάσουν σε choke point,
είναι δύσκολο να ξεφύγεις. Ναι, ναι, πάρα πολύ καλό το teamfight και αρκετά εύκολο να γίνει execute από την ομάδα της Refuse. Δείχνει μια ομαδικότητα από ομάδα πολύ ψηλού επίπεδου. Είναι πολύ εύκολο να γίνει. Με το Ornulti να έρχεται και τον Palet απλά να μπαίνει ευθεία και να σηκώνει στον αέρα όποιον γίνεται. Heartbound από το Hades να ξεφύγει. Zafir, Flash, Kappa, Flash, όλοι όπου φύγει, φύγει. Ναι. Στο τελευταίο fight δεν υπήρχε καλό vision. Δεν ξέρω. Δεν υπήρχε ο Νίνο. Ο Νίνο δεν είχε TP. Και ήταν botlane. Όχι, ήταν botlane. Εμφανίστηκε botlane χωρίς να έχει TP. Ενώ υπήρχε TP και στον Tanky και στον Freeze. Ήταν λίγο περίεργο. Ο Tanky ήταν εκεί με τα πόδια. Δεν χρειάστηκε στο Fizer, ουσία χρειάστηκε το ulti του. Ναι. Ένα ulti έκανε, δεν ήταν. Κάπου αλλού μέσα στο action. Έχει ολοκληρώσει το Frozen Heart του. Έχει τις μικρές μπότες. Να δούμε τι θα πάρει τώρα στο recall. Δεν νομίζω και πολλά γιατί okay, έχει το passive του. Βασικά αυτό δεν ήξερα γιατί κάνει recall. Πάλι καλά το έκοψε. Για τα memes. Έχει την passive του. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να. Θα πάρει ένα armor. Ναι, ήταν full HP. Θα μείνει για τώρα στο top lane. Το Herald έχει σπονάρει. Θα φτάνουμε στο 14ο λεπτό. Το rotate παραμένει για τον Kappa και τον Zafir. Να δούμε. Έλα, ο Νίνο μήπως έχει πάει λίγο πιο μπροστά από ό,τι πρέπει. Γιατί βλέπω και τον Palet να κατεβαίνει κάτω. Και επειδή έχουν 5 συντέκνους, μπορεί να πάνε για το tower. Flash από τον Νίνο για να αποφύγει ulti από τον Calm Sky. Άρα εδώ μπορεί να μιλάμε για το πρώτο tower του παιχνιδιού. Εκτός και αν ο Hades καθαρίζει γρήγορα το Herald και μπορεί να πάει πάνω για να πάρουν αυτή το top tower πρώτοι. By the way, οι άντρες τελικά, όχι Riftmaker για τον Heroic. Okay. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Του δίνει το extra 200 HP. Ποιο παίρνει το πρώτο tower. Αν θα το χρησιμεύσει. Στο top δεν είδα πόσο low είναι. Αλλά θεωρητικά πρέπει να το παίρνει εδώ η Refuse. Έχουν και 5 Void Grabs. Οπότε συντέκνους. Πέφτει συνέχεια. Συντέκνου. Ναι, θα πάρουν το tower. Μπορούν να πιέσουν κι άλλο εδώ γιατί βγαίνει το notification τώρα. Ο Viego είναι στο Herald. Μέχρι να γυρίσει πίσω θα περάσει πάρα πολύ ώρα και εμεί αν έρθει ο Νίνο εδώ να κάνει defense τον κάνουμε dive γιατί υπάρχει ulti από το Wukong. Ναι, η πίεση συνεχίζεται στο top. Άρα διαβάζουν ότι μπορούν να κάνουν play εδώ κάτω με τον Νίνο να είναι σε πολύ περίεργη θέση. Δεν να πιάνεται, να δέχεται stun, να δέχεται arrow και ακριβώς αυτό που λέγαμε. Θα φάει το dive, θα πάνε για tier 2 tower που φαίνεται πάρα πολύ safe. Τα πάντα μπορούν να πάρουν. Ο Palet έχει περάσει και από τη ζούγκλα του Hades, γνωρίζει ότι το blue buff είναι up. Οπότε λογικά θα πάρουν το tier 2, θα πάρουν και το jungle και μετά θα κάνουν reset. Έχουν 1,5 λεπτό μέχρι το δράκο. Ο Kamsky πρέπει να τρέξει recall για να πάρει γορντάκια. Βλέπω ότι δεν έχει άλλα. Έχει τοποθετήσει βέβαια αρκετά. Βλέπουμε ότι είναι αρκετά warded η κάτω πλευρά τη Hell Zero Lag εκεί πάνω από τον δράκο. Θα πάρει ο Palet το blue, θα το μοιράσει με άλλον έναν. Δεν το παίρνει κάποιο βέβαια. Νομίζω όχι, η Ριάννα είναι πολύ μακριά. Μπορεί να θέλουν να ρισκάρουν, αλλά το θέμα με εδώ ποιο είναι ότι η Hell παίζει πολύ καλό laning phase. Okay, βλέπουμε ότι αν εξαιρέσουμε το first blood το οποίο παίχτηκε, τα CS είναι καλά, η πίεση υπήρχε ακόμα και από τον bot και από το top. Και γι' αυτό είναι even στο gold. Αλλά πιστεύουν ότι το win condition του δεν είναι ο NAR. Γιατί απλά τον αγνώρισαν και αν σου πω εγώ, χάνει 30 farm on NAR και 30 farm on Ornn. Ποιο θα πιστεύει ότι είναι καλύτερο σε αυτό το situation. Σίγουρα, Ornn. Με τα upgraded αντικείμενα, φτάνει level 11, δεν έχει κάποιο. Βλέπω όμως ότι αλλάζει το TP του σε exhaust. Το οποίο exhaust φωνάζει προς τα text. Το... Τι, με μπέρδευε. Τι έγινε, δεν ξέρω τι είπα γιατί. Ποιος ήρθε, με μπέρδευε. Προστατεύστε το AD Carry, ο οποίος είναι ο Humble. Βέβαια και ο Freezy είναι σε πολύ καλό σημείο. Αλλά λόγος που λέω AD Carry είναι γιατί η Οριάννα αυτή τη στιγμή δεν έχει θέμα. Δεν υπάρχει τόσο damage από τη Hell Zero Lag. Παίζει με τενάστη μπότες, παίζει με το Archangels, το οποίο είναι στακαρισμένο. Έχει το flash της up, είναι δύσκολο να τη σκοτώσουμε στο teamfight. Οπότε ναι, ο Humble λογικά θα είναι ο μεγάλος στόχος. Εδώ δεν έχουν ulti, Wukong εδώ πέρα, οπότε σίγουρα οι Hell Zero Lag έχουν ένα παραπάνω plus για να παίξουν το fight. Αν δεις την μπάρα του Νίνο, είναι σε καλή θέση για να μπορέσει να απειλήσει με Mega NAR. Και εδώ οι Refuse μπορούν να παίξουν το άλλο play. Αγνοώ τον Δράκο, πηγαίνω mid και παίρνω το tier 1 και τους κλείνω στο choke όταν πάνε να κάνουν defense στο tier 2 και φαϊτάρω εκεί. Αλλά βλέπω ότι πιο πολύ θέλουν να παίξουν fight με τον Palet να έχει ούτε 3 δεύτερα από τώρα. Είναι το win condition της Refuse αυτό το Drake και τώρα έχει πέσει πάρα πολύ low. Πρέπει να μπει ο Palet. Δεν θα το πάρει. Το αργούνε πάρα πολύ. Η ulti Ornn θα πάει πουθενά και το Arrow θα στοχίσει πολύ καλό το fight. Και Hell Zero Lag εδώ που πιάνει τα δύο tanks. Όσο ο Palet θυσιάζει πρακτικά τον εαυτό του, θέλει να μπει πάνω στον Kappa και πεθαίνει από 3 άτομα. Ενώ η ομάδα δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μπει μέσα ο Hades. Έχει πάλι ulti για να πάει ευθεία, αλλά δεν το κάνει. Έχουν πέσει μακριά όσο ο Humble κάνει άπρετά μα και γυρνάει πάνω στου πάντε για να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά ο Heroic είναι εκεί, κάνει το δικό του jump. Δέχεται ένα stun, φτάνει και αυτό. Είναι δύο kills για τον Humble, αλλά δύο για τον Heroic από την άλλη. Με τον Δράκο να πηγαίνει στη Zero Lag και το fight να κλείνει εδώ. Στο 2-0-3 ο Humble, σαν ακούω τον Κοσμά να φωνάζει για το fantasy του. Πολύ καλά το έχει παίξει όλο το fight, δεν έφαγε ούτε damage. Γενικά ο Tanky βοήθησε με το exhaust του να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό του βασικά για να μην πεθάνει από την Ακάλη. Ο Palet όντως σαν να θυσιάστηκε λίγο μπαίνοντας στον Kappa και στον Zafir, στον Νίνο βασικά. Θα το δούμε και εδώ στο replay.
Ο Δράκος έχει πέσει από πολύ νωρίς και πολύ ωραία Ζαφύρια εδώ κόβει το ulti του Dunkey, by the way. Δεν ξέρω να το παρατήρησες. Δεν ήρθε ποτέ το Call of the Force. Go διπλό ήταν από τον Νίνο, αλλά ναι, στο backline ο Hades είναι αυτός που έχει μείνει μαζί με τον Κάμπα και τον χρειάζεται στην ουσία ο Κάμπα για να μην πεθάνει. Θα πάρει το πρώτο reset και λες, OK, εδώ το fight είναι για τη Hell. Το flash του Dunkey μαζί με το Solari είναι αρκετό για να δώσει χρόνο στον εαυτό του να ζήσει αρκετά, να φύγει το shroud της Ακάλη και μετά να γυρίσουν όλοι πάνω της. W για το Humble. Πολλά τα gold μοιρασμένα για τη Refuse. Χάνουν τον Δράκο, κερδίζουν τον teamfight ενώ ο Heroic άλλη μια φορά. Νομίζω πως πιάστηκε, δεν έχει ulti. Αλλά έχει σε λίγο. Flash. Χάνει το δικό του flash με το Herald να πέφτει mid lane. Και τον Humble να είναι εκεί να θέλει να φαρμάρει λίγο ακόμα. Δεν έχει κάνει reset μετά το fight το Humble. Οπότε δεν έχει αγοράσει και σε αντικείμενο είναι πίσω από τον Kaba. Άρα ο ίδιος μπορεί να πιέσει να πάρουν κάτι. Εντάξει, ναι. Μισό component μπροστά. Είναι μισό component μπροστά, είναι αλήθεια. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει τώρα πίεση στο mid. Δεν θα πάρουν το tower. Το Herald χάνει λίγο το value του εδώ. Αλλά ξέρω πως ο Heroic δεν έχει flash. Υπάρχει ultimate για τον Palette και κάνει το κακό το Kuko Zafir κάτω από τον πύργο. Θα πετάνει σίγουρα και ο Kaba παίζει ευθείες χωρίς να έχει το δικό του flash. Το έχει. Είχε και cleanse. Το cleanse το έκανε. Αλλά πέθανε, ναι. Δεν ξέρω γιατί cleanse, νομίζω πως ήταν dead. Αν έκανε flash cleanse πάλι πέθανε. Έπρεπε εξ αρχής να έχει φλασαριστεί το Arrow. Αλλιώς δεν νομίζω να ζούσε εκεί πέρα. Μεγάλος Humble. Πολύ καλό περιβάλλον. Είναι μεγάλος Humble. Νομίζω ότι ο Ζαφύρα απλά έκανε hook πριν, δηλαδή μισό δευτερόλεπτο πριν εμφανιστεί ο Palette που είχε ulti. Πολλά περίεργα έγιναν. Το hook του Ζαφύρ έκοψε το Zenith Blade του Kamsky, ο οποίος είχε πετύχει τον Hades. Και μετά δεν πρόλαβε να βγει και το ulti του Ζαφύρ. Ακούστηκε ο ήχος, ακούστηκε το καμπανάκι. Αλλά δεν πήγε ούτε καν σε cooldown γιατί πέθανε ο Ζαφύρ εκείνο το δευτερόλεπτο. 8-4 το score. Οι Refuse βρίσκουν τα πατήματά τους, κλέβουν και ένα red buff. Πολύ καλός ο Palette από το mid game και μετά. Αν εξαιρέσουμε το μεγάλο το performance είναι ο Freezy και ο Humble. Ναι. Ο Freezy συγκεκριμένο ότι έχει κάνει πολύ σταθερό παιχνίδι. Από το solo kill, από τα shockwaves, τα πάντα. Έχει πιλάρει την ομάδα όπως χρειάζεται. Πηγαίνει και ένα build, ας πούμε. Δεν έχει άπειρο ντάμος αυτή τη στιγμή. Έχει και το heal. Αν πάρουμε κάποιο kill, ναι, που είναι. Μου αρέσει να το σκεφτείς αυτό το game. Γιατί πας να σκοτώσεις, η Λεώνα μπορεί να είναι low μέσα στο front, αλλά της δίνεις λίγο ακόμα HP για να κάνεις deny τον Viego. Από την άλλη, συνεχίζει να παλεύει ο Heroic. Νιώθω ότι θέλει να κάνει πράγματα, θέλει να βγάλει kills, αλλά επίσης νιώθω ότι είναι ο μόνος που κάνει damage. Δηλαδή, ούτε τον Ινο δεν τον έχουμε δει να βαράει, τον Gabba δεν τον έχουμε δει να βαράει. Ο Hades είναι πιο πολύ ότι πήρε τα reset που ο Palette ψηλό ήταν πάνω του για να τα πάρει. Ναι. Play του Palette όσο το σκέφτομαι μου αρέσει παραπάνω γιατί ναι. Άμα είδες ότι ο Heroic έκανε το perfect execution προς τα πίσω για να σκοτώσει τον Palette. Έφερε τρία άτομα. Οπότε έβγαλε όλη την πίεση πάνω από τη Refuse ο Palette και ας έδωσε το πρώτο reset. Γενικότερα όποτε βλέπουμε εντωμεταξύ ας κάνουν πολύ καλά performance οι παίκτες στο GLL. Ναι. Συνήθως κερδίζουν με αυτό το pick και έχουν και πολύ καλά KDAs. Για τώρα έχει κάνει εξαιρετικό game ο Humble. Με το cleanse του που στην τελική βγάζει value, που λέγαμε αν θα παίξει με ghost, αν θα παίξει με cleanse, δεν τον έχω δει σε ευκαιρία που θα πεις «Α, εδώ αν είχε ghost θα τους είχε καϊτάρει», ας πούμε. True. Το cleanse έχει βγάλει value, χειρό και είναι ψηλό μόνος του, δεν έχει vision και Hades πάνε τον καλύψει και θα γυρίσει το πάνω του. Δεν ξέρω αν έχει δει τι γίνεται εδώ και το ulti του έχει flash, πρέπει να κάψει flash, αλλά το Arrow πετυχαίνει την Akali που στο τέλος μπορεί να πληρώσει τα αμαρτήματα του jungler της και να πάρει ένα ακόμα death. Στο 3-4-1, Liandry's Lich Bane. Λίγο σας. Πρέπει να σε έχουμε κάμερα σε κάτι τέτοιο. Κοίτα. Δεν το έχω ξαναδεί, να πω την αλήθεια. Είναι burst, ενώ ταυτόχρονα είναι φαϊτάρο για πιο πολλή ώρα. Πολλοί με ξέρουν σαν Akali One Trick Pony. Ωραία. Από παλιά, έχω πολύ καιρό να δω την Akali σε τόσο broken σημείο όσο είναι σε αυτό το patch που παίζουν εδώ τα παιδιά, στο 14-3. Ok, hot take. Οπότε, μου φαίνεται λίγο μαρτία να μην παίξεις full AP και να το διασκεδάσεις. Okay, το δεν ξέρω γιατί να δοκιμάζεις τέτοια builds. Δηλαδή, είδε ότι έχουν Ornn, ότι έχουν Leona, λένε OK, πρέπει να πάω Liandry's. Ας έπαιρνες κάποιο control mage άμα θα παίξει Liandry's. Εδώ ο στόχος είναι ξεκάθαρο να σκοτώσει το Humble και τον Freeze. Δεν καταλαβαίνω το Liandry's που κολλάει και δεν καταλαβαίνω εφόσον θες να πας Lich Bane, γιατί να πας Lich Bane πρώτο, ώστε να έχεις και kill threat στο lane. Τι κάνει στο game. Η Hellzrock παίρνει Dracus και bot του Bretta, αλλά κάνει Inhibitor και αυτή τη στιγμή οι Refuse πρέπει να κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς. Σε φάση, τι γίνεται εδώ. Δεν θα πάρουν το Inhibitor, θα μπορούσαν να φορσάρουν κιόλα. Είχαν τα stats, θα πω και τα cooldowns για να παίξουν, αλλά παίρνουν πάρα πολλά πράγματα. Βλέπουμε ότι η διαφορά έχει ψηλοανοίξει στις 4.000 όσο έχει. Ροϊκ, πιάνεται, αοέ, μπορεί να φύγει μακριά γιατί ας το έχουν τα πάντα πάνω του. Και το ulti μια φορά δείχνει ένα stun. Ο Humble έχει παίξει το go του front line και γυρνάνε τώρα πάνω στο Wukong. Αυτό είναι low σε HP, αλλά και ο Humble πρέπει να φασάρει. Ο Hades είναι μόνο, μπορεί να έχει cooldowns, πεθαίνει πρώτο με στο fight. Όσο από την άλλη ο Νίνο περιμένει ακόμα την μπάρα του να έρθει και γι' αυτό δεν μπορούσε να παίξει fight.
πολύ καλό το fight από τον Humble. Ξέρει ότι έχει τα Sams του, δεν φοβάται ποτέ να παίξει επιθετικά σχεδόν σε melee range πάνω στον Νίνο, αλλά ακριβώς έξω από το ult του. Οπότε το cleanse του πήγε στα Chains of Corruption και το flash του για να πάρει λίγη απόσταση από την υπόλοιπη ομάδα της Hell Zero Lag. Δεν ξέρω αν ήταν καθαρά worth αυτό, γιατί χαλάνε Sams σε σημείο που δεν παίρνουν κάποιο objective. Sams του Humble κιόλας. Ναι, Sams του Humble. Αλλά εντάξει, θα μπορούσε σίγουρα να είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση να μην είχε βγει καν το teamfight. Για τώρα πάει θετικό για αυτούς. Όντως θα μπορούσαν να πιέσουν λίγο ακόμα για το Inhib. Δεν κατάλαβα γιατί δεν το πήρανε. Νομίζω φοβήθηκαν λίγο παραπάνω από ότι. Έχουν χάσει και χρειάστηκε. Το Thraco. Ο Heroic δεν είχε ulti. Τον είχαν σκοτώσει λίγο πιο πριν και το είδαν ότι last second έκανε ulti. Δηλαδή το ξέραν ότι δεν έχει ulti. Mm-hmm. Οπότε περίμενα να δούμε αυτό το Inhib. Με Baron Dub, Μπαρμπαδέλια. Τα αγαπημένα μου Μπαρμπαδέλια. Αγαπημένα μου. Come Sky. Ο ευθείας. Γυρνάει στις καλές εμφανίσεις. Νομίζω ότι παίξει πολύ καλά αυτό το game. Τον βοηθάει και το game. Τον βοηθάει ότι ο Humble πραγματικά παίζει από τα καλά του game σήμερα. Και ότι έδωσαν και λίγο παραπάνω προσοχή στο να παίξουν τα objectives και να πιλάρουν τον Humble. Πραγματικά μόνο στο προηγούμενο fight ένιωσε ότι κινδυνεύει. Και γιατί? Γιατί αστόχησαν τα πάντα για το στράτο του Σακάλι. Οπότε μπορούσαν μετά να παίξουν aggressive πάνω του. Αλλά με Ornn ulti να είναι up, Gokong ulti να είναι up και Orianna ulti να είναι up, έρχεται η ερώτηση του πώς αυτή τη στιγμή οι Zero Lag μπορούν να βγάλουν defense. Γιατί ο Νίνο λέγαμε ότι πρέπει να κάνει split push, ok. Είναι κολλημένος στο να παίζει με την ομάδα του και δεν μπορεί να φέρει πάρα πολύ value αν δεν βρει το τέλειο NAR. 25 δεύτερα για τον Baron, θα πάρουν tier 2 στο mid lane, το κανόνι στο bot lane κάνει δουλειά. Το ίδιο πάει να κάνει και το mid lane κανόνι. Κλόνος είναι, τρόμαξα. Ο Νίνο είναι στο Mega NAR, πάρα πολύ ωραίο το ulti για να αποκάρουν τον Kaba. Okay. Δεν νομίζω να θέλουν να κάνουν κάτι πέρα από πάνω. Ο Calm Sky είναι πάρα πολύ τάγκη, πήγαν να κάνουν force πάνω, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, παίρνει μέσα ο Palette και κυκλώνας πάνω στο Heroicos ο Kaba. Δεν για άλλη μια φορά, χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα μέσα στο fight, το Hades. Θα είναι επόμενο στόχο ο Calm Sky, το κυνηγάει. Δεν υπάρχει Tower, Flash και Epsilon, δεν πετυχαίνει ούτε αυτό. Λίγο του μάτσε εδώ, μπορεί να λήξει το game νομίζω. Ναι, ο Hades μπορεί να ζήσει, αλλά νομίζω το game τελειώνει. Δεν είναι 5 άτομα με Baron. Με Μπαρμπαδέλια. Που μόλις τελείωσε ο Baron, μόλις το είπαμε. Με Μπαρμπαδέλια και πάρα πολύ damage. Δεν λήγουνε, γιατί υπάρχει και το τρίτο Inhib σαν επιλογή στο top lane. Ναι, μπορούν να πάρουν. Τίποτα, οκ. Okay, δύο Inhib. Okay, το πάνε πολύ safe οι Refuse. Λένε... Αν είχαν πάρει νωρίτερα το top lane Inhib, ίσως εδώ να είχαν στακάρει ένα πολύ ωραίο wave και να λήγανε το game. Ναι. Τέλος πάντων. Είναι σημαντικό το να μην χάσουν. Το ξέρουν ότι αν χάσουν, έχουν μπει σε ένα πολύ περίεργο τρυπάκι όπου μετά τα playoffs μοιάζουν πολύ μακρινά. Οπότε δεν θέλουν να ρισκάρουν τίποτα. Υπάρχει πολύ πιο τακτικό πλάνο. Σε ποιον? Δεν ξέρω, αλλά. Και πάλι, πιστεύω μπορούσαν να είναι λίγο πιο επιθετικοί. Με μοροδιακά βήματα θα τελειώσει το παιχνίδι από ό,τι φαίνεται. Η Refuse στο 12-4 έχει αυξήσει τη διαφορά, εννοείται κοντά στις 7.500 gold. Πάρα πολύ καλή από το mid game και μετά, δεν διακρίνω κάποιο λάθος. Ακόμα πιο defensive build για τον Freeze, ο οποίος πηγαίνει τρίτο item bounces. Πραγματικά δεν τον βλέπω να πεθαίνει κάπως. Tank Orianna. Tank Orianna, peel Orianna, η κατάλληλη Orianna για competitive θα πω εγώ. Θα πάρει και ένα blue. Hey, το blue! Το αφήνουν για τώρα. Θα κάνει ολικό reset. Πρέπει να πάει κοντά του. Πρέπει να πάει κοντά του για να σταματήσει το. Είναι πολύ περίεργο αυτό που κάνουν. Που κάθονται σε ένα σημείο και κάνουν reset και πρέπει να πας full κοντά για να καταλάβει. Α, είσαι εδώ. Ναι. Θα το πάρει. Δεν θα πάρει 16, αλλά θέλει λίγα CS ακόμα για 16. Πόσο σημαντικό είναι το 16 στην Orianna? Είναι μεγάλο spike, αλλά δεν είναι και το πιο σημαντικό. Okay. Για όλα τα τσάμιν πιστεύω το 16. Ενώ δηλαδή είναι τόσο δραστικό το cooldown που παίρνει, είναι πιο πολύ το damage. Όχι, το damage. Το damage. Okay. Αυξάνεται κατά 300, ξέρω εγώ. Είναι αρκετό. Στακάρει με το AP της. Βέβαια δεν παίζει και πάρα πολύ AP, όπως λέω τόση ώρα. Upgraded item για τον Humble. 16 για τον Freezy. Θέλουν το top lane Inhib, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλουν να χάσουν και το midwave. Ναι, ναι, εδώ όλο το play είναι γύρω από το ότι κρατάμε τους Shell μέσα στη βάση τους μέχρι να πουσάρει τον bot. Γιατί μόλις πουσάρει τον bot, έχουμε ένα lane το οποίο είναι μέσα στη βάση τους και δεν χρειάζεται να δώσουμε resources. Με τα double cannons να έρχονται, το defense γίνεται σχεδόν απίθανο. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές τόσο inhibitor να πέφτουν και πραγματικά είναι πόνος. Όσο το κάνουν respect το Mega NAR, θα δεις ότι μόλις η μπάρα πέσει στο 20% θα πάνε πάλι να παίξουν λίγο aggressive. Εδώ ο Heroic ψάχνεται λίγο. Είναι το παραθυράκι τους και οι Zero Lag πρέπει να παλέψουν να δει τον bot. Είναι αυτό που λέγαμε. Το bot κάποιος πρέπει να φτάνει πάει στη βάση. Κάποιος πρέπει να πάει και εκεί. Ο Dunkey δεν έχει τυπεί. Έχει heal αυτή τη στιγμή. Το Arrow θα πετύχει το Kappa, ο οποίος έχει το cleanse. Έχει το cleanse, φεύγει μακριά. Ulti on, πάρω σε δύο άτομα. Θα πιάσει πάλι ο Palette. Πολύ όμορφο τον Oka πάνω στο Heroic. Ο Palette χάνει HP, αλλά ακόμα ζωντανός και ο Heroic ψάχνει κάποιο perfect execution ακόμα. Δεν το βρίσκει. Ο Humble παίζει μπροστά, δέχεται ulti από το Zafir, αλλά ακόμα βαράει και είναι εκεί για να δώσει κάτι στην ομάδα του. Και αυτό το κάτι μπορεί να είναι και ένα inhibitor ακόμα ή και ένα Nexus Tower το οποίο χρειάζονται. Είναι το top lane inhibitor. Κάπου εδώ πιστεύω με όλα αυτά τα minion
πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι. Humble θα πάρει το πρώτο tower. Δεν υπάρχει απάντηση. Δεύτερο Meganar. Θα φέρει κόσμο πίσω ακόμα. Το fight παίζεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Humble έχει ισόπε πάνω σε τρεις. Είναι όλοι κάτω από το Heroic. Ακόμα να βλέπει μέσα στο Shroud. Αλλά δεν μπορεί να πάρει τίποτα εδώ. Κάνει flash. Πεθαίνει κι αυτό. Ζαφίρ και Κάμπα οι μόνοι ζωντανοί. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να σώσουν το παιχνίδι. Refuse το 4-5 και ακόμα μια ανάσα μακριά από τα playoffs. Παλεύει Refuse και ίσως τρέμει η θέση της WL Gaming, η οποία έχει ένα δύσκολο παιχνίδι αργότερα. Από την άλλη, Hell Zero Lock θα παραμείνει στο 2-6 πλέον μόνη της στο bottom of the table, καθώς οι Wild Panthers νωρίτερα πήρανε το victory. Ναι, πάρα πολύ σημαντική νίκη για την Team Refuse απέναντι σε έναν όχι τόσο δύσκολο αντίπαλο όπως φάνηκε. Ήταν αρκετά πιο